πιστεύω να ξέρουν οι ακροατές, που από πού να το ξέρουν, ότι offshore εξωχώριες εταιρείες κάνει ένας, μια εταιρεία έξω από την Ελλάδα, στην Αφρική, στην Ασία, στα νησιά του, στο νησί Μάνι, οπουδήποτε αλλού, και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα. Δηλαδή αλλού είναι η έδρα και αλλού είναι οι δραστηριοποιήσεις. Mm-hmm. Πρόσφατα έχει ομολογήσει και ο Σαν, μιλάμε για τις απόψεις των οργανισμών, ότι τα offshore εταιρείες γίνονται μόνο και μόνο όταν μια επιχείρηση, ένας επιχειρηματίας, θέλει να αποκρύψει έξοδα. Mm-hmm. Και βρει μια offshore εταιρεία. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στην παγκόσμια κοινότητα, αλλά ας φιλοξενούμε στην Ελλάδα, που σημαίνει μια πρόκληση για τον Έλληνα φορολογούμενο, για τον μισθοσυντήρητο, τον ταλαιπωρεμένο συνταξίουχο. Είναι μια πρόκληση αυτό το οποίο συμβαίνει. Απώλεια χρημάτων, υπολογίζεται ότι χάνουμε το χρόνο περίπου 6 δισεκατομμύρια από τις με την δράση των offshore. Mm-hmm. Με τις υπερτιμολογήσεις που κάνουν και τη φορά αποφυγή. Ένας που αγοράζει ένα στο Βόλο ένα κτίριο με offshore εταιρεία στην Κύπρο, που θα είναι αυτή η σημασία, mm-hmm. γίνεται η πρώτη πράξη συμβολιογραφική, όπου και πέρα το κτίριο αυτό, το οίκημα αυτό, το οικόπεδο, μεταβιβάζεται όπου εκείνος θέλει, όποτε θέλει, χωρίς κανένα φόρο μεταβίβασης, γονικής παροχής, κληρονομιάς κτλ. Είναι πάρα πολύ άδικο. Έχουμε λοιπόν, να πάμε στο οικονομικό μέγεθος, περίπου 6 δισεκατομμύρια το χρόνο απώλεια από αυτό το σύστημα, και πάνω από 40% του χρέους που έχει σήμερα η Ελλάδα αποδίδεται από ειδικότερους από μένα, όπου συζητήσαμε σήμερα στη Βουλή, mm-hmm. στη δράση των offshore εταιριών. Παρουσίασα mm-hmm. τιμολόγια για να είναι πιο πιστικά τα επιχειρήματα. Εισάγει ένα μηχάνημα 22 εκατομμύρια δραχμές ή ευρώ σημασία από την Ιταλία, για να καταλάβουν τι δίκτυο υπάρχει. Το τιμολόγιο όμως το κόβει offshore που είναι στην Κύπρο, λέμε τυχαία στην Κύπρο ή κάπου αλλού, mm-hmm. όχι εγώ που το παρέλαβα στην Ελλάδα, mm-hmm. κόβει το τιμολόγιο με τα 22 εκατομμύρια δραχμές, είπα κάτι σήμερα. Παλιότερα είναι αυτό. Mm-hmm. Στη συνέχεια η offshore εταιρεία που είναι δική μου στην Μεγαλόνησο κόβει ένα τιμολόγιο για μένα που φτάνει στα 87 εκατομμύρια. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι πάει μετά στο Υπουργείο Ανάπτυξης και παίρνει επιδότηση για 80 εκατομμύρια, που σημαίνει δηλαδή 40 επιδότηση. Τελικά πληρώνει τα 22 εκατομμύρια, αυτά είναι πραγματικά νούμερα που λέω τώρα, mm-hmm. 22 εκατομμύρια για την αγορά του μηχανήματος, και μένουν για την τσέπη το 21 εκατομμύρια. Τόσο απλά δηλαδή, αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να διαψευστούν σε καμία περίπτωση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ασφαλιστικά ταμεία, με την εισαγωγή ιατρικών μηχανημάτων, αντιδραστηρίων κτλ. Mm-hmm. Εισάγονται σε περισσότερο 500% παραπάνω από ό,τι είναι η πραγματική του τιμή. Να φανταστούμε ότι υπάρχουν αρκετά ευρήματα, κύριε Γενικέ, τέτοιων περιπτώσεων. Χιλιάδες. Οι offshore εταιρείες στην Ευρώπη είναι ένα εκατομμύριο. Τα οποία έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, να φανταστούμε. Όχι, βεβαίως. Πού να τα ανακαλύψουν αυτά? Δεν έχουν δυνατότητα. Όχι, όχι. Δεν είναι απαραίτητο να δηλώσει κανείς το όνομά του, βάζει τον άλλον για να τον εκπροσωπήσει. Και σε πολλές περιπτώσεις καθίσταται εντελώς αδύνατη ο προσδιορισμός ποιο άτομο είναι αυτό που έχει την offshore εταιρεία. Τόσο πολύ δηλαδή μαφιόζικη είναι αυτή η διαδικασία. Το σχέδιο καταπολέμησης λοιπόν από πλευράς της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας, όπου προείσταστε, κύριε Γενικέ. Εμείς έχουμε βάλει σε προτεραιότητα αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό έγινε και σήμερα η μερίδα στη Βουλή συνεργασία με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Mm-hmm. Ήδη έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Mm-hmm. Έμειναν πολύ ευχαριστημένοι αυτοί που ήταν στην μερίδα, αλλά είναι πάρα πολύ συναχωρημένοι κάποιοι άλλοι που έχουν offshore εταιρείες. Τις παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον από τα μεγάλα κανάλια και από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης στην Αθήνα. Mm-hmm. Προς το παρόν υπάρχει πλήρης αποκλεισμός της είδησης. Μάλιστα. Όταν ένας Γενικός Γραμματέας ενός Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι και κυβερνητικός στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, mm-hmm.
αναφέρει ότι υπάρχουν offshore εταιρείες οι οποίες έχουν καταληστεύσει τον τόπο, αυτό θα έπρεπε να αποτελεί την πρώτη είδηση. Έτσι, την πρώτη είδηση. Αλλά αν όμως κάποιοι εξ αυτών διαφημίζονται μέσω των offshore εταιριών, ζουν με τις διαφημίσεις μέσω των offshore εταιριών ή έχουν οι ίδιοι offshore εταιρείες, είναι φυσικό και επόμενο να μην υπάρχει καμία προβολή. Έτσι θα το παρουσίαζαν και σαν σκάνδαλο ότι ένας γενικός γραμματέας που έχει τα αξιώματα προηγούμενα αποκαλύπτει σήμερα ότι αυτό συμβαίνει στο δημόσιο. Προς το παρόν σιωπή. Βέβαια είναι πάρα πολύ χοντρή ιστορία, κύριε Σούρλα, αυτή. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσει να υπάρξει καταπολέμηση ουσιαστική, διότι εμέσως πλην σαφώς αυτή την ώρα παραδεχόμαστε τι, ότι σε αυτή την χώρα όπου ένας κυβερνητικός γενικός γραμματέας δεν μπορεί να εισακουστεί, κουμάντο κάνουν οι καναλάρχες, κάνουν οι μηντιάρχες. Ναι, βέβαια αυτό δεν θα έχει συνέχεια, γιατί είχαμε και την υπόθεση που στήριξε πολύ το σταθμό σας στην προσπάθεια. Mm-hmm. Και Γιώργος ο Κουνιώτης. Διότι να φανταστώ. Για την οθεία στα κάψιμα, τον όπλο δυνάμει και για την ακραία διακίνηση. Αυτή η ιστορία πάει πάρα πολύ καλά. Ένας αγώνας επίμονος 8 χρόνια. Το ίδιο θα γίνει και με τις offshore εταιρείες. Σήμερα παρευρέθηκε στην ημερίδα και ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Μαυραγάνης. Ο κ. Έκανε κάποιες δηλώσεις. Όμως εδώ έχουμε πρόβλημα, κύριε Κουνιώτη, διότι είναι η διεθνής αθλειότητα των ηγετών του κόσμου. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς τώρα να βάλουμε περιορισμούς τι θα κάνουν οι παρθένιες νήσοι στην Αγγλία. Σαφώς. Δεν μπορούμε. Σαφώς. Και, αλλά εδώ βέβαια μπορούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις, οι οποίες έχουν περιθώρια ακόμα να ενταθούν αυτές οι προσπάθειες. Αλλά είναι δύσκολο. Όταν φτάνεις σε αυτό το κατάντημα, είπα σήμερα, στο Κρανίδι, στην Πελοπόννησο, έτσι, 14 που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, έβαλαν έναν οικοδόμο να τους εκπροσωπεί και από ονόματι του φαίνονται οι 14 offshore εταιρείες. Και έρχεται τώρα η διευθύντρια εκεί της ΔΟΕ, του ΔΟΕ, και λέει ότι εδώ μέσα υπάρχουν πολιτικοί, δημοσιογράφοι και εφοπλιστές. Και όταν φτάνουν σε αυτό το κατάντημα, μεγαλοσκήμονες, μεγιστάνες του πλούτου, πολιτικοί και αξιωματούχοι, να παίρνουν έναν ταλέπορο εργάτη και να τον βάζουν μπροστά σαν αχυράνθρωπο, και δεν έχουν το κουράγιο και δεν έχουν το φιλότιμο να πούνε πόνιμο ότι εγώ είμαι Κουνιώτης Σούρλας και κάνω αυτό. Αυτά είναι φοβερά. Και είπα και όλα με τρόπο προσεκτικό, δεν μην πω περισσότερα, σε μια εποχή που ζητάμε από τους άλλους να μην κρύβουν τα πρόσωπά τους και καταλαβαίνετε ποιος εννοώ. Έτσι. Δεν έχουν το δικαίωμα αυτοί να κρύβουν τα δικά τους πρόσωπα. Είναι απέτηση της κοινωνίας να αποκαλυφθούν τα πρόσωπα αυτά. Να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος δραστηριοποιείται και κάνει αυτά τα τρίγωνα της απάτης για εμπορικές συναλλαγές. Να φανταστούμε, κύριε. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η κουβέντα και μάλιστα μέσα στο κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι έχει ταράξει τα νερά. Ήδη εγώ τώρα μπορώ να εκτιμήσω τις πρώτες αντιδράσεις. Θα δώσουμε τη μάχη και για βελτίωση της νομοθεσίας και για επαγρύπη, για εναντικοποίηση των ελέγχονταν και ο πρόεδρος, ο γραμματέας του ΣΔΟΕ, ο Στασινόπουλος. Και μάλιστα εγώ κάλεσα και τον διευθυντή από τη Βιέννη για τα θέματα διαφάνειας του ΟΗΕ, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής και ήρθε και μίλησε και παρακολούθησε. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Γενικέ, πρωτού σας αποδεσμεύσουμε. Να φανταστούμε ότι στο στόχαστρο του Υπουργείου βρίσκονται συγκεκριμένες περιπτώσεις που ερευνούνται ήδη. Βεβαίως, και έχουν παραπευθεί και πολλές στην εισαγγελέα. Μάλιστα. Και να ζητούνται στοιχεία και ονόματα, επιβάλλονται κυρώσεις. Δεν το κακό, ξέρετε ποιο είναι, Κουνιώτη. Ότι από εκεί και πέρα δεν μπορούν να σφραχτούν λεφτά. Διότι αυτός που έχει την offshore εταιρεία μεταβιβάζει ένα χαρτί σε κάποιον άλλον, όποιον τρίτο, τέταρτο, δέκατο, και εκεί που πας μετά να το επιβάζει το πρόστιμο, δεν έχει καμία περιουσία, κανένα περιουσιακό στοιχείο. Τόσο δαιμονισμένοι δηλαδή, σκηνοθετημένα κατά τρόπο δαιμονικό, είναι αυτά τα κυκλώματα. Είναι ασύλληπτα πράγματα. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και πιστεύω ότι και η παγκόσμια κοινότητα κάποια στιγμή θα συνέλθει, διότι αν δεν συνέλθει αυτή θα τη συνεφέρει ο κόσμος μετά.